βρισκόμαστε σε ένα ειδικό όχημα του λιμενικού σώματος, όπου με τις μεγάλες του δυνατότητες και κυριολεκτικά με ακτίνες χ μπορεί να ελέγξει άλλα οχήματα που βρίσκονται ακριβώς δίπλα του και αν κρύβονται μέσα στο συγκεκριμένο όχημα ναρκωτικά, όπλα, λαθρέα τσιγάρα, ακόμη και άνθρωποι. Σε αυτήν ακριβώς εδώ την οθόνη μπορούμε να δούμε με κάθε λεπτομέρεια τι κρύβεται στο όχημα όπου πραγματοποιείται έλεγχος. Το μυστικό όχημα υπάρχει στη διάθεση του λιμενικού σώματος από το 2014 και έχει πραγματοποιήσει χιλιάδες ελέγχους στα λιμάνια της χώρας με τεράστιες επιτυχίες για το λιμενικό σώμα και τις διοκτικές αρχές. Το μεγάλο όπλο του ευνηδιασμού των οδηγών των ύποπτων οχημάτων είναι ένα από τα στοιχεία που συνθέτουν την επιτυχία κατά της πάταξης παράνομων εμπορευμάτων. Οι άνδρες του λιμενικού σώματος πλησιάζουν και περικυκλώνουν το ύποπτο όχημα και το οδηγούν κοντά στο ειδικό βαν ακτινοσκόπησης. Η διαδικασία σάρωσης είναι σύντομη και εύκολη. Μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα σκανάρει το ύποπτο όχημα κάνοντας μία περιμετρική βόλτα γύρω από αυτό. Τα αποτελέσματα βγαίνουν άμεσα και με απόλυτη διάβγεια στην οθόνη του οχήματος. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που σε διάφορα οχήματα μεταφέρονται κρυφά άνθρωποι κατά βάση παράτυποι μετανάστες. Το όχημα του λιμενικού σώματος φυσικά ανοιχνεύει τα πάντα, όπως βλέπετε και στα πλάνα που εξασφαλίσαμε. Σύμφωνα με τα στελέχη ασφάλειας του λιμενικού σώματος, το τμήμα που ανοίγει το ειδικό βαν ανίχνευσης είναι από τα πιο νευραλγικά, καθώς συμβάλλει για την πάταξη της φοροδιαφυγής από λαθρέα τσιγάρα και φυσικά για τη σύλληψη εμπόρων ναρκωτικών. Η υπηρεσία μας μπορεί να συνδράμει σε όλες τις ελεκτικές και διοκτικές αρχές της χώρας. Μας έχει ζητηθεί βοήθεια και από Τελωνία και από το αεροδρόμιο και γενικά έχουμε φτάσει και μέχρι και τα σύνορα. Έχετε μας περιγράψει ένα περιστατικό που είδατε κάτι παράξενο ή περίεργο? Έχει τύχει, ας πούμε, σε έναν έλεγχο συγκεκριμένα να βρεθούν άτομα μέσα σε κρύπτη ειδικά διαμορφωμένη που υπήρξε σε ένα φορτηγό που με το γυμνό μάτι δεν μπορούσε να γίνει αντιληφθεί. Ήταν πάρα πολύ καλά κατασκευασμένη και δεν μπορούσε να γίνει αντιληφθεί. Και με τη βοήθεια του οχήματος? Και με τη βοήθεια του οχήματος φάνηκε κατευθείαν. Πόσα άτομα ήταν αυτά? Ήταν 6 άτομα σε ένα πάρα πολύ μικρό χώρο. Το συγκεκριμένο όχημα είναι ένα αυτόνομο, πλήρως αυτόνομο αυτοκινούμενο σύστημα ακτινοσκόπησης με σκοπό να ελέγχει οχήματα και κοντέινερ. Αυτό που μπορεί να βρει οπουδήποτε και αν είναι κρυμμένα, σε οποιαδήποτε πιθανή και απίθανη κρύπτη εντός του φορτηγού ή του κοντέινερ, είναι ναρκωτικά, παράνομες φαρμακευτικές ουσίες, όπλα και πυρομαχικά, λαθρέα τσιγάρα και καπνικά προϊόντα, ακόμη και δεσμίδες χαρτονομισμάτων. Και βέβαια παράτυπους μετανάστες. Το συγκεκριμένο σύστημα έχει αποσβέσει πλήρως την αξία του κατά τη διάρκεια της επιχειρησιακής του λειτουργίας, μόνο σε ένα έτος. Έχοντας βοηθήσει στην συνειδητοποιησμό διαβιχόντων δασμών και τελών από παράνομα κείμενα, όπως για παράδειγμα τσιγάρα, ποτά κτλ. Επιστρέφει με λίγα λόγια χρήματα στα δημόσια ταμεία, πράγμα το οποίο είναι καλό βέβαια για τα λεφτά του Έλληνα θεολογουμένου που πιάνουν τόπο.